Κυρίες και κύριοι, μπείτε τώρα στο crashonline.gr. Εκεί θα διαβάσετε, είμαστε σε απευθείας γραμμή με το crashonline.gr. Θα διαβάσετε και όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Μπαλτάκος και όσα έχουν γίνει σήμερα γύρω από την υπόθεση του κυρίου Μπαλτάκου, αλλά όχι μόνο, και γύρω από την υπόθεση Παπανδρέου. Θα διαβάσετε ένα πλήθος εμπιστευτικών πληροφοριών στο crashonline.gr. Πρέπει να σας πω ότι ας λένε ότι δεν θα πάρουν μέτρα, θα πάρουν μέτρα. Είναι υποχρεωμένοι να πάρουν μέτρα. Τους υποχρεώνουν οι ξένοι δυνάστες, οι κατακτητές, οι τοκογλύφοι, οι δανειστές μας. Θα πάρουν μέτρα περίπου 7,78 δις μέχρι το 2018. Ο ανιψιός μου ο κύριος Χατζηνικολάου έγραψε πολύ σωστά και βρήκε τον πελάτου. Προσέξτε. Όχι μόνο απειλούν τον κύριο Μπαλτάκο να μην βγαίνει στα διάφορα κανάλια. Εδώ απειλούν ευθέως τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι. Πέφτει ψαλίδι σε όποια φωνή βγαίνει κατά του συστήματος αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλουν να πάνε παρακάτω την όλη κατάσταση του μνημονίου. Θέλουν να την τζουλήσουν. Θέλω να σας πω το εξής. Έγραψε ο Χατζηνικολάου στη Real News της Κυριακής ότι πρέπει να πάρουν σκληρά μέτρα 6 δις. Βρήκε τον πελάτο από ό,τι έμαθα. Τηλέφωνα κακό και πώς το βάλεις κεντρικό θέμα. Μπορούσε να το βάλεις τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Μπορεί, αφού θα ψηφιστεί στις 5 Μαΐου. 5 Μαΐου θα ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο και θα έχει μέτρα όχι 6. Θα είναι 7,7, μπορεί και παραπάνω, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και έρχεται νέο λεπίδι, νέο μαχαίρι σε μισθούς, συντάξεις. Σήμερα άκουγα στα δελτία ειδήσεων τα οποία είναι πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα. Τα μεγαλοκάναλα είναι πέμπτη φάλαγγα. Με ανάλογο ρόλο με εκείνον που έπαιζε ο κατοχικός τύπος 40-44. Ανάλογο ρόλο. Προσέξτε λοιπόν. Ακούστε τώρα τι λέει ο Hans Werner Sinn. Είναι σύμβουλος της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Επικεφαλής του Οικονομικού Ινστιτούτου του Μονάχου. Δώστε σε παρακαλώ. Σκληρή επίθεση κατά της Τρόικας και της Κομισιόν για το ελληνικό πρωτογενές πλεώνασμα εξαπολύει ο πρόεδρος του Οικονομικού Ινστιτούτου IFO, Hans Werner Sinn, ο οποίος αμφισβητεί την ύπαρξή του και μιλά για παραπλάνηση. Η ανακοίνωση για το πλεώνασμα ισοδυναμεί με παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό που έβαλε η Τρόικα να ανακοινώσει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες ήταν ένας αριθμός, ο οποίος απλώς εξαιρούσε οποιαδήποτε στοιχεία δαπανών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μη επαναλαμβανόμενα, κυρίως το κόστος διάθεσης των τραπεζών, αν και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω κεφάλαια για τη διάσωση των τραπεζών. Ο διεθνώς διακεκριμένος οικονομολόγος Hans Werner Sinn είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό Crash τον περασμένο Μάρτιο, στην οποία είχε κατακεραυνώσει τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Είχε δε προειδοποιήσει ότι μια ολόκληρη γενιά στην Ελλάδα καταστρέφεται. Αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό οι φορείς σχεδιασμού πολιτικής επιθυμούν να ξεζουμίσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Νομίζω ότι διαπράτεται αμάρτημα εις βάρος των Ελλήνων. Τα προγράμματα διάσωσης δεν διασώζουν τους Έλληνες, αλλά τους πιστωτές της Ελλάδας. Πρόκειται για διάσωση bail-out των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Και θεωρώ καλύτερο αυτές οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να διαγράψουν μέρος των διεκδικήσεών τους. Ο Γερμανός καθηγητής πρότεινε ως λύση μέσω της συνέντευξής του να απαλλαγεί η Ελλάδα από μέρος του χρέους και να το μετατρέψει σε δραχμές. Στην ερώτηση πόσο εύκολο θα ήταν αυτό και αν οι πιστωτές θα αποδέχονταν μια τέτοια απόφαση, ο Hans Werner Sinn ήταν αφοπλιστικός. Δεν θα τους αρέσει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της, οπότε οι πιστωτές θα πρέπει να αποδεχθούν αυτό το κούρεμα. Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμαστε ένα μεγάλο συνέδριο για το χρέος στην Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, όπου θα ακυρώσουμε μέρος του χρέους, του τραπεζικού χρέους, του ιδιωτικού χρέους και του δημόσιου κρατικού χρέους.